Είμαι εγώ τώρα και διαβάζω το άμυρο μαράκι του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Χτυπάει το τηλέφωνο. Τριν, ας κάνει κάποιος το τηλέφωνο, παιδιά. Χτυπάει το τηλέφωνο λοιπόν, γιατί δεν προθυμοποιείται κανένας να κάνει ότι χτυπάει. Και εγώ αναγκάζομαι να αφήσω το βιβλίο, αλλά δεν πρέπει να χάσω και τη σελίδα. Οπ, βρίσκω τον ωραιότατο χειροποίητο σελίδοδείκτη μου. Α, ο οποίος δεν είναι μέσα στο βιβλίο. Α, είναι. Και έχω την Κυριακή Σιδηροπούλη για να μου πει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Είναι διαφορετικός. Συγγνώμη, αυτό. Είναι διάφορες φουντίτσες, ναι, που μένουν, ξεμένουν μάλλον, από διάφορα, από δωράκια, από γούρια, από κοσμήματα κάποιες φορές που κρέμονται. Ναι. Και συνήθως τη φουντίτσα τη βάζουμε απ' έξω. Ναι. Και βάζουμε μέσα μια οποιαδήποτε κορδέλα. Δεν είναι ότι δεν διαβάζω βιβλία. Με τις φουντίτσες δεν τα πάω καλά. Το φαντάζομαι. Έτσι, μπράβο. Και βάζουμε τη φουντίτσα με μια κορδελίτσα ώστε να μπορούμε πολύ εύκολα είτε από πάνω είτε από κάτω. Και δεν είναι μόνο ότι είναι λειτουργικό. Είναι ότι τα κάνει με έναν τρόπο η άτιμη. Τώρα βλέπω και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. είναι ότι τα κάνει και με έναν τρόπο τόσο ωραίο και λειτουργικό που θες, ρε παιδί μου, να το έχεις σαν αξεσουάρ. Κατάλαβες, ναι, την έχεις τη βεντάλια, την έχεις το βιβλίο. Οι σελίδες είναι ωραίοι και γενικώς είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν. Πάλι με πράγματα που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε. Κορδέλες, χάντρες, χαρτόνια, τσόχινα. Με συγχωρείς, μου επιτρέψεις, έτσι. Εδώ έχουμε κάνει μια πλεξούδα. Ναι, περιμένετε, γιατί πρέπει να το βγάλω. Από τρεις διαφορετικές κορδελίτσες που είχαμε και είχα βάλει μια χάντρα που ταιριάζει χρωματικά. Είτε από την κάτω πλευρά είτε από την πάνω, όπως μας βολεύει. Είναι τόσο απλό που δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να το εξηγήσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι αυτό που φαίνεται. Τρεις κορδέλες πλεγμένες σε βλεξούδα. Τέλος. Είναι πολύ ωραίο όταν χαρίζουμε βιβλίο να μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε και ένα σελιδοδείκτη, τον οποίο θα δούμε μπορεί να είναι και μια κάρτα. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια φωτογραφία μας, επίσης δεν τελειώνουμε. Ναι, αν χρειάζεται και αυτό και αυτό. Όπως αυτά είναι πολύ ωραία, τα μανταλάκια. Τα μικρά. Εδώ έχω κολλήσει απλά αυτοκόλλητα. Συγγνώμη, κάντε μου μια χάρη. Ανοίξτε λίγο, σας παρακαλώ, το πλάνο να φάνει το τραπέζι. Ναι. Γιατί δεν είναι ότι την καλώ στην εκπομπή. Μου φέρνει και μου δημιουργεί και ατμόσφαιρα. Μου έφερε τα βιβλία για τους λιγοδείκτες. Το βιβλίο έπρεπε να συνοδεύεται. Συνήθως τσάι, καφέ, ένα κεράκι, ένα κάτι το θέλει. Και το κερί και η ατμόσφαιρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, περίμενε τώρα. Α, γιατί... Αυτά είναι πολύ ωραία. Και αυτό που έχει εδώ και αυτά που είναι αντίστοιχα για άντρες και γυναίκες. Που είναι κάνσον χαρτόνια. Μπορούμε να δώσουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Χιλάκια για την κυρία, μουστάκια για τον κύριο. Για να έχουμε και κάτι να ξυρίζουμε, έτσι. Απλό... και είναι ένα απλό στικ, το οποίο είτε είναι από αυτά τα σουβλάκια, απλά αφαιρούμε την αιχμηρή γωνία. Σουβλάκι, στικ σουβλάκι, ναι. Ή αλλιώς υπάρχουν σε πάρα πολλά καταστήματα, είναι ξυλάκια που χρησιμοποιούμε για μακέτες, τα οποία είναι ήδη στρογγυλοποιημένα και απλά με το κοπίτι τα κόβουμε σε ό,τι διάσταση θέλουμε. Εφόσον είπαμε ότι θέλουμε κάτι να βρούμε που να το κάνουμε και να είναι μέσα από το σπίτι, είναι για σουβλάκι. Ναι, είναι σουβλάκι. Μακέτες τώρα. Αυτό επίσης, ας πούμε, ήταν αυτές οι καρδούλες εδώ οι ωραίες, ναι, οι οποίες έχουν εδώ και την κορδελίτσα. Αυτό ήταν από μια συσκευασία δώρο που μου κάνανε. Και απλά τα τύλιξα όλα μαζί και η αλήθεια είναι ότι αυτός είναι ο σελιδοδείκτης μου. Αυτός είναι ο αγαπημένος σελιδοδείκτης. Ναι, γιατί έχω γενικώς με τις καρδούλες ένα θέμα. Συνέχισε. Καλά. Το φιλμ θέλω, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Αυτά ήταν φιλμ. Όχι αυτό. Αυτά είναι φιλμ παλιά. Τα παλιά φιλμ. Τα γνωστά που έχουμε στο σπίτι. Και τα χρησιμοποιείς είτε να τα κάνεις διπλά, δηλαδή με μία τρυπούλα κάνεις διακορευτή στο κάτω κομμάτι και στο πάνω απλά περνάς κορδελίτσες από τις τρυπούλες που έχουν. Μπορεί να είναι και σκέτο έτσι, μπορεί να είναι και μόνο, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει σκληρό στοιχείο. Και απλά έβαλα εδώ μία κορδελίτσα, μία χάντρα. Δεν μου λες, βρε κορίτσι μου. Όλα καλά. Αρίστε. Και όλα ωραία. Δώστε και αυτό. Από πού τις βρίσκεις αυτές τις ιδέες? Δεν ξέρω, βλέπω πάρα πολλά πράγματα. Κατεβάζει ο νου σου, δηλαδή. Κατέβασε ο νου σου να πάρεις να θέλεις να μας πεις ένα φιλμ και να το κάνεις. Ξέρω ότι προχθές ξεκαθάριζα κάτι πράγματα και πετούσε και το βρήκα και λέω ότι θα μου πολύ ωραία σελιδοδείκτη. Και την επόμενη φορά θα πάμε στο πατεφέ και θα κάνουμε σελιδοδείκτη. Γιατί μια γενική καθαριότητα είδες την μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια. Καλά, οι γενικές καθαριότητες είναι το καλύτερο. Δεν το συζητώ. Αυτό είναι πολύ ωραίο και αυτή η φιλοσοφία που εδώ μπορείς να γράψεις τις ευχές σου ή ό,τι θέλεις όταν χαρίζουμε ένα βιβλίο και το βάζεις και αυτό μέσα και είναι και σελιδοδείκτης που εδώ μπορεί να είναι μια καρποστάλ. Και γράφει «You love this book», δηλαδή θα λατρέψεις αυτό το βιβλίο. Θα το κάνω δώρο εγώ, εννοεί. Και αντίστοιχα χρησιμοποιείται πάντα να υπάρχει κάτι για να ξεχωρίζει από το βιβλίο. Τι ωραίος που είναι ο σπάγκος σαν υλικό, αυτό βλέπω ο σπάγκος. Εγώ τον αγαπώ, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Ο σπάγκος. Παντού. Τίποτα να μην είναι. Δηλαδή το πιο απλό πράγμα που κατά τα άλλα. Εντάξει, είναι σπάγκος. Δεν πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι από ένα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, το τραβήξε ποτέ. Το κάνουμε κατευθείαν. Δεν είναι κάπως παθής. Εδώ είναι ουσιαστικά είναι από ένα γούρι που είχα σπιτιού, είναι κομμάτια και πήρα την κορδέλα και ουσιαστικά έδωσα δύο κόμπους. Αυτό είναι ωραίο.
Δώσε μου ένα βιβλίο και άνοιξε το κρύο. Να στο ανοίξω, να στο ανοίξω, περίμενε. Γιατί αυτό είναι ωραίο, γιατί είναι διπλό. Α, έχει ρε παιδί, τον γούστο. Έχει τη ζαχπινιά του, έχει και κάτι και είναι πολύ ωραίο. Γιατί να κουβαλάς κομπολό ή μπερλέι, να κουβαλάς ένα το ωραίο. Το ίδιο είναι, αυτή η φιλοσοφία είναι. Το συγκεκριμένο. Τι να πω, και για εκεί δώσουμε τον τελευταίο. Και αυτά είναι με καρποστάλ. Την έκοψα σε πολλά κομμάτια και έκανα πολλούς. Ορίστε. Αυτά είναι από τις χάντες που χρησιμοποιούσαμε τις προηγούμενες φορές. Αυτά είναι από τα νήματα, από το κοκαλάκι, αν θυμάστε. Ορίστε, για πλάκα. Κατάλαβες. Αυτά είναι από το αυτοκόλλητο, πάλι από το κοκαλάκι που είχαμε κάτι αυτοκολλητάκι. Λοιπόν, μπείτε στο YouTube σήμερα και αναζητήστε όλα τα κομμάτια από τις εκπομπές που έχουμε κάνει με την Κυριακή. Σε περίπτωση που το είδατε σήμερα για πρώτη φορά, Κυριακή Σιδηροπούλου κόμμα, πάρτε θέση. Η Χριστίνα Κανατάκη, γιατί είναι το κανάλι μου στο YouTube. Δείτε τι έχει κάνει αυτό το κορίτσι σε διάρκεια 4 εβδομάδων. Μας τρελάνει η Κυριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριακή. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.